Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτές τις μέρες, τις ώρες, τις στιγμές, ο λαός της Θεσσαλίας δίνει μία μεγάλη μάχη, μετρώντας όμως συγχρόνως απώλειες ανθρώπινων ζωών, σπίτια και χωράφια πλημμυρισμένα, το βιός και τη σοδιά απλών ανθρώπων αφανισμένα κάτω από το νερό ή τώρα πλέον κάτω από τις λάσπες, η κόπη δηλαδή μιας ζωής πνιγμένη μέσα στην επιλεκτική ανικανότητα, την αδιαφορία του κράτους, των τοπικών αρχών, δήμων και περιφέρειας. Και όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν δεν είναι ένα μοιραίο και αναπόφευκτο γεγονός. Δεν είναι το κακό, το ριζικό που λένε, που μας οδήγησε σε μία ακόμα καταστροφή. Γιατί αυτές τις μέρες ακούσαμε πολλά από την κυβέρνηση, από τις δημοτικές αρχές, από την περιφερειακή αρχή στη Θεσσαλία, ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ο κρατικός μηχανισμός ήταν έτοιμος και λειτουργήσε, ότι φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περίφηνη κλιματική κρίση και άλλα πολλά. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και δεν είναι γενικά η αδιαφορία, η αστοχία, η ανοργανωσία, η επιλεκτική ανικανότητα όλων αυτών. Αν και εδώ επιδεικνύεται και ανικανότητα. Έτσι λοιπόν δεν φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για παράδειγμα, που οι Δήμοι και η Περιφέρεια δεν είχαν μία σειρά από εργαλεία, από μηχανήματα, αλλά και τον αγκαίο προσωπικό που δεν πάρθηκαν έγκαιρα στοιχειώδη μέτρα, όπως ο καθαρισμός ρεμάτων και φρεατίων, που δεν υπήρχαν σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, με κατάλληλη εκπαίδευση του πληθυσμού, ύπαρξη προσωπικού έκτακτης ανάγκης, που δεν, αλλά και κυρίως δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης της Θεσσαλίας. Τελικά λοιπόν ακραία δεν είναι τα φυσικά φαινόμενα, αλλά η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων και θεωρεί πολυτέλεια την προστασία της ζωής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τα φαινόμενα αυτά. Γιατί ακριβώς το κριτήριο του κέρδους καθιστά μη επιλέξιμα μια σειρά από απαραίτητα έργα προστασίας. Και συνάμα και συγχρόνως, αν θέλετε, έρχεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει μέσω και των αρμόδιων υπουργών ανεπαρκέστατες και ανεπαρκή μέτρα και μάλιστα αποτελούν και εμπεγμό σε βάρος των πληγέντων της περιοχής. Στην ερώτηση διατυπώνουμε μια σειρά από αιτήματα τα οποία μας κατέθεσαν και σε συνεργασία με όλους τους φορείς που ανταμώσαμε αυτές τις μέρες γυρνώντας και οργώνοντας τη Θεσσαλία για να καταγράψουμε τα προβλήματα αλλά και να βοηθήσουμε ένα κόσμο με όσες δυνάμεις είχαμε ως κόμμα και όχι μόνο εμείς αλλά και άλλος κόσμος και μέτρα συγκεκριμένα που τα θέσαμε και στο συντονιστικό που στήθηκε στη Λάρισα, αλλά και το κόμμα μας κεντρικά και μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου αναδεικνύει. Ποια είναι αυτά? Στα γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καταχρεστώ τον χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε την ιδιαιτερότητα, τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που προκύψανε, των προβλημάτων από την τραγωδία που έζησε η Θεσσαλία. Πρώτον, ιεραρχώντας τα, διαμονή των κατοίκων των πληγισσών περιοχών, διατροφή, υγειονομική περίθαλψη, χορήγηση ηματισμού, κλινοσκεπασμάτων και ό,τι άλλο τέλος πάντων χρειάζεται. Η άντληση των υδάτων τώρα που αποτραβήθηκαν, μειώθηκε το πλημμυρικό, τα πλημμυρικά φαινό, τα νερά τέλος πάντων της πλημμύρας, η ενίσχυση, η βοήθεια μηχανισμών, κρατικών μηχανισμών, προκειμένου να αντιληθούν νερά από τις κατοικίες και να καθαριστούν όμως με ευθύνη του κράτους, της περιφέρειας και των Δήμων. Μόνο πυροσβεστικοί και τίποτα άλλο. Και μόνοι τους οι κάτοικοι και σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε να επιταχυνθούν και προτείνουμε να επιταχυνθούν δημόσιες και ιδιωτικές δομές, ξενοδοχεία και κτίρια. Και όχι τα ξενοδοχεία να ειδοποιούν ότι ξέρετε, ο Σονούπο τις επόμενες μέρες απελευθερώστε τα δωμάτια εκεί που φιλοξενούνταν κάποιοι πληγέντες. Προκειμένου να υπάρχει μια ασφαλή διαμονή και περίθαλψη των πληγέντων για όσο χρειαστεί, λέμε. Να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Να ληφθούν δηλαδή αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση υγειονομικών αλλά και επιδημιολογικών προβλημάτων, απολυμάνσεις, ψεκασμοί και πάει λέγοντας, αλλά και γενικότερα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας της περιοχής. Να παρθούν μέτρα οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν με τη χορήγηση αφενός μεν έκτακτου βοηθήματος, που αυτά είναι ψίχουλα που ανακοινώθηκαν, και να επισπευστεί η καταγραφή και αποκατάσταση του συνόλου των σημειών, σπίτια, καταστήματα, καλλιέργειες,
ζώα στο 100% των ζημιών. Αντίστοιχα μηχανήματα, αυτοκίνητα και άλλα, και να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στο 100% αυτών των ζημιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και φυσικά να αποκατασταθούν άμεσα, με ευθύνη των Δήμων, της Περιφέρειας, του Κράτους, άμεσα τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, οδοποιίας και άλλες βασικές υποδομές. Ευχαριστούμε πολύ. Και κανείς, φυσικά εργαζόμενος, κλείνω, κανείς εργαζόμενος να μην στερηθεί είτε μισθό το μεροκάματό του εξαιτίας των συνθήκων φυσικά που επικράτησαν ή επικρατούν ακόμα στην περιοχή. Και φυσικά η αναστολή όλων των χρεών των πληγέντων αυτοαπασχολούμενων αγροτών, των λαϊκών οικογενειών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την επίκαιρη ερώτηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα μέτρα που υλοποιούμε στην Θεσσαλία έπειτα από το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο. Ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όχι απλά μια μεγάλη πλημμύρα όπως αναφέρετε. Ένα ακραίο φαινόμενο που προκλήθηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Μια πρωτοφανή σε βιαιότητα κακοκαιρία, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης με ανθρώπινες απώλειες. Δυστυχώς. Δυστυχώς και είναι κάτι που μας θλίβει πάρα πολύ όλους μας. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, στη Θεσσαλία, την οποία και οι δύο καταγόμαστε, αναφερόμασταν στο Μεσογειακό κυκλώνα Ιαννός ως μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της περιοχής μας, τουλάχιστον των ημερών μας. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο των προηγούμενων ημερών ήταν πολλαπλάσιο σε σφοδρότητα, αλλά και σε έκταση σε σχέση με τον Ιαννό. Σε αυτό το πλαίσιο, η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν άμεση και εκτεταμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, στη Θεσσαλία η πυροσβεστική έχει λάβει πάνω από 10.000 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ έγιναν 3.387 αντλήσεις και 3.576 πολίτες μας έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή μέρη. Οι επιχειρήσεις αποκλωβισμού φυσικά έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, δημιουργήθηκε σε άμεσο χρόνο ειδική ομάδα για το συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης για τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. Και γίνονται όλα αυτά τα οποία αναφέρεται. Εκεί ανακοινώθηκε μια συνεκτική δέσμη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται τα εξής μέτρα. Πρώτον, η ενίσχυση μέσω του arogi.gov.gr για πρώτες ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. Το σχετικό ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 6.600 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Μάλιστα, την προηγούμενη Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, νοικοκυριά που βρίσκονται στις περιοχές αυτές έλαβαν αυτοματοποιημένα το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης. Πληρωμές χωρίς αίτηση έπειτα από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. 25,6 εκατομμύρια ευρώ σε 4.440 δικαιούχους. Δεύτερο μέτρο είναι η πρώτη αρρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής για πολίτες και επιχειρήσεις, το οποίο φτάνει ως τις 10.000 ευρώ. Η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων με δωρεάν κρατική αρρωγή στο 80% του κόστους που θα έχει το νοικοκυριό. Η επιδότηση τέταρτο μέτρο του ενοικίου ή της συγκατοίκησης από 300 ως 500 ευρώ έως και 2 χρόνια. Η παράταση της καταβολής του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος και του στεγαστικού επιδόματος για 2-3 μήνες. Έκτο μέτρο, η πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Πρώτη αρρωγή μέχρι 4.000 ευρώ και η κρατική αρρωγή προς τις επιλυγήσεις επιχειρήσεις και τους πληγέντες φορείς. Η επιχορήγηση φτάνει ως το 70% της εκτιμηθής ζημιάς. Αντίστοιχη είναι και η κρατική αρρωγή προς πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που και αυτή φτάνει στο 70% της εκτίμηθής ζημιάς. Λέτε και άλλες φορές, στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους. Ποιους όλους? Ξέρετε, είστε στη Λάρισα. Έχουμε βιομηχανίες που έχουν πάθει ζημιά εκατομμυρίων. Εισηγήστε να αποκατασταθούν στο 100% της ζημιάς που έχουν και οι μεγάλες βιομηχανίες της Λάρισας. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας το απαντήσετε. Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων ως και 6 μήνες. Η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, μια αντίστοιχη περίοδο. Η τριετής απαλλαγή από τον ένφια για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα ή προσωρινά κατάλληλα για χρήση, καθώς και για αγροτεμάχια που έχουν καταστραφεί.
12ο μέτρο, η ρύθμιση και αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, έως και 6 μήνες. Και όπως είπατε για τους εργαζόμενους, η παροχή δυνατότητας για αναστολή συμβάσεων εργασίας με αντίστοιχη επιχορήγηση στα 534 ευρώ. Και φυσικά η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη προχώρησε η έκτακτη χρηματοδότηση 52 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές και για τη διαχείριση των πρώτων αναγκών. Και το ποσό αυτό αυξάνεται. Αυξάνεται στα 68 εκατομμύρια ευρώ με σημερινή απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, ο κρατικός μηχανισμός ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Ήμουν εκεί και θα είμαι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία και η Θεσσαλία και οι Θεσσαλοί να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Να συνεχίσουμε το δρόμο ανάπτυξης που είχαμε χαράξει όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όντως ήταν ένα φαινόμενο. Ακραίο θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε πείτε το. Ή όντως έβρεξε πάρα πολύ. Πολύ. Κανένας δεν το αντιλέγει αυτό. Εξάλλου τα στοιχεία υπάρχουν, δεν τα αφισβητεί κανένας σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ποσότητες της βροχόπτωσης. Όμως, είναι διαφορετικό να πει κάποιος ότι είχαν γίνει όλα τα απαραίτητα έργα, είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, υπήρχε σχέδιο κινητοποίησης εφόσον εκδηλώνονταν καταστροφές. Δεν φτάνει μόνο το 112 να σου λέει τρέξε. Πού πάει ο άλλος? Πού, προς τα πού? Πλημμυρίζει ο τόπος, του έρχεται το μήνυμα. Πού να πάει? Να πάρει και δύο πράγματα μαζί του. Πού, με ποιον τρόπο, με τι μέσο? Σκοτάδια γύρω-γύρω. Και τα νερά να έρχονται. Και δεν μιλάμε τώρα. Ακριβώς αυτά τα λόγια είναι τα λόγια του κόσμου, όχι μόνο στα χωριά, που είναι και μια ιδιαίτερη λόγω της τοποθεσίας ιδιαίτερες περιοχές, αλλά ακόμη και στα αστικά κέντρα. Σου λέει ο άλλος στη Λάρισα. Ωραία, μου ήρθε το 112. Κατά πού να κάνω? Στην κεντρική πλατεία θα πάω. Στο γήπεδο να πάω. Με τι μέσο? 3.500 κόσμος. Πώς θα φύγει από μια συνοικία που περιβάλλεται από δρόμους, από αναχώματα και τέτοια? Τι θα γίνει? Αυτό λέμε εμείς ότι δεν υπήρχε σχέδιο, κύριε Υπουργέ. Και φυσικά είναι τελείως διαφορετικό, με δεδομένη την ανυπαρξία λοιπόν μέτρων προστασίας του λόγου, να επαναλαμβάνονται από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά, χίλιοι φράσεις που ανήκουν ειλικρινά σε δεκαετίες και αιώνες τις προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες της ανθρώπινης ζωής, ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Αυτά ακούγαμε και απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο, πάνω κάτω στην ίδια λογική που το βάλατε και εσείς στην πρωτολογία σας. Ακραίες λοιπόν και καταστροφικές ήταν οι συνέπειες αυτών των φαινόμενων εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης. Η πρόοδος λοιπόν της τεχνολογίας και της επιστήμης μας δίνει σήμερα όλες τις δυνατότητες για να λυθούν τέτοια προβλήματα, για να προβλεφθούν εγκαταστάσεις και για να μην λέμε ότι φταίει το κακό του ριζικό μας ή φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εξάλλου πάντα υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι είναι η ίδια η φύση, αιώνες τώρα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, βέβαια ακόμα χειρότερα, γιατί η φύση επανειλημμένα από την ανθρώπινη δραστηριότητα έχει βιαστεί στην ουσία από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όμως σήμερα έχουμε και υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, έχουμε τη τεχνολογία, τη γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολιτική θέληση, χρειάζονται κεντρικές αποφάσεις, χρειάζεται άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας, της οικονομίας και των υπηρεσιών. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, όντως χρειάζεται μεγάλη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση. Εμείς λέμε ναι, 100%. Τι θα πει 70%? Με ποιο κριτήριο 70%? Και φυσικά και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και αυτές, και σε αυτές να υπάρχει κρατική αρρωγή. Δεν το κατάλαβα γιατί. Έχουμε μία, ας πούμε, βιομηχανία στη Λάρισα επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας, που καταστράφηκε. Το κράτος εκεί δεν θα πρέπει να επιδείξει την αρρωγή του? Να δείξει την αρρωγή του? Εμείς δεν είπαμε. Ή πάτε να το πείτε κεφάλαιο σε ιδεολογικό. Με συγχωρείτε τώρα. Αυτό λέμε εμείς. Σας λέμε 100% αποζημίωση. Όπως πρέπει να δίνεται. Δηλαδή, τι θα το πει στο αγρότη? Από το απολεσθέν εισόδημα που θα έπαιρνε φέτος, σου δίνει ένα 70%. Όπως επίσης το αίτημα και το προτάσουμε από εδώ και πέρα, το επόμενο διάστημα, όλες αυτές οι οικογένειες που έχουν πληγεί δεν θα έχουν εισόδημα.
τα 600 ευρώ που, τα, ναι, τα 600 ευρώ ή τα 6.600, το νερό ήταν μέχρι τη σκηπή επάνω. Πρέπει να ανακατασκευάσουν σπίτι, να πάρουν 20 συσκευές που τα πετάξαν όλα, γιατί χαλάσαν, διαλύθηκαν τα πάντα. Κλινοσκεπάσματα, δηλαδή την οργάνωση ενός σπιτιού με 6.600. Αυτό είναι. Πνιγείτε, καείτε, σας πληρώνω. Πάρτε ένα κομματάκι και ησυχάσαμε. Τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τίποτα, αλλά είναι ψίχουλα μπροστά στις τεράστιες ανάγκες που έχει ο κόσμος στην περιοχή εκεί πέρα, γενικότερα, αλλά και το επόμενο διάστημα. Και θα χρειαστεί ένα σταθερό εισόδημα από εδώ και πέρα. Γι' αυτό βάζουμε και σαν αίτημα τα 1.500 ευρώ ανά οικογένεια, συν 300 ευρώ προσάφηξη για κάθε παιδί. Αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις που έχουμε καταθέσει για μέτρα ανακούφισης ή απάλυσης ή μια σειρά από υποχρεώσεις των οικογενειών απέναντι σε τράπεζες, απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία, να παγώσουν τα πάντα. Να ανασταλούν οι όποιες υποχρεώσεις έχουν σε δάνεια κτλ. Στις τράπεζες. Κατάργηση του έμφυα που λέτε 3 χρόνια. 3 χρόνια. Δείτε τώρα. Δίνετε, λέτε, και λέει μέσα τα μέτρα που πήρατε. 80% αν χρειαστεί ανακατασκευή, μάλλον κατασκευή εκ νέου του σπιτιού, 80%-20% κεφάλαιο. Δηλαδή να βρει ο άλλος κεφάλαιο να του βάλει. Δείτε, στο Δαμάσι από το σεισμός, 3ος χρόνος τώρα, 5-6 σπίτια ξεκινήσαν. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν ακριβώς αυτή τη λογική. Γιατί δεν μπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα με τη δική τους ιδιωτική, να το πω έτσι, την ιδιωτική συμβολή, στο ενιαίο ποσό που πρέπει να υπάρχει για να χτίσουν τα σπίτια τους. Φανταστείτε τι πολύ, να γίνει κύριε, σε όλα αυτά τα χωριά που είναι χιλιάδες τα σπίτια, τα ξέρετε, τα είδατε, τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται τώρα. Κατανοητό, να πολύ, περιγράφουμε. Κύριε. Κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και κοιτάξτε, είναι κοροϊδία αλλά και κινησμός και εμπεγμός, αλλά κινησμός πρωτίστως και της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν νερό, να αφήνεται δημάρχους να βγαίνουν και να λένε «Α, ήρθε το νερό, τελείωσε ο τζάμπας». Πληρώστε. Και έρχεται ο κύριος Κρέκας και η κυβέρνηση και τι κάνει, βάζει ανώτατο πλαφόν στο νερό το εμφιαλωμένο που θα έπρεπε να είναι δωρεάν για να καλύπτονται οι ανάγκες τουλάχιστον σε πόσιμο νερό του κόσμου. Αυτά συμβαίνουν. Όπως επίσης τα ακατανόμαστα με την ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που έβγαλε κεντρική ανακοίνωση προς το λαό, όπου τι λέει, μη στέλνετε, λέει, τίποτα στους Δήμους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα αυτά να τα συλλέξουν. Δηλαδή την αλληλεγγύη του κόσμου που επέδειξε ο λαός μας ακόμα μία φορά για τη Θεσσαλία. Λοιπόν, αυτή τη βοήθεια που στέλνει ο κόσμος, οι Δήμοι δεν μπορούν να αναλάβουν, λέει, τη συλλογή αυτής της βοήθειας και πολύ δεν περισσότερο τη διάθεση, γιατί δεν έχουν τα μέσα. Κύριε συνάδελφε. Άρα λοιπόν, ναι, κλείνω κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, η κοροϊδία πάει σύννεφο, κύριε Υπουργέ, και από Δήμους και από Περιφέρειες. Τα είδαμε αυτές τις μέρες. Μην πείτε τίποτα, σας παρακαλώ, στη δευτερολογία σας, γιατί θα εκραγώ. Επιτρέψτε μου τον όρο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν είμαι τέτοιος, αλλά αν ακούσω κάτι περί περιφερειάρχη και δημαρχών, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, τεράστιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση. Αυτό δεν το κρύβουμε. Έχετε τεράστιες ευθύνες. Εμείς λέμε τώρα, απευθυνόμενοι και στον κόσμο και στις περιοδίες που κάνουμε και στις συναντήσεις που έχουμε, πέρα από την πρακτική βοήθεια και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε στον κόσμο μέσα από τις δυνάμεις που διαθέτουμε ως κόμμα, η ΚΝΕ, αλλά και οπαδοί και φίλοι, προκειμένου να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, εμείς λέμε στο λαό ότι τώρα είναι η ώρα συλλογικής διεκδίκησης, δράσης, σημαδεύοντας τον πραγματικό ένοχο, που είναι η πολιτική που στο βωμό το κέρδος θυσιάζει ζωές και περιουσίες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, σίγουρα διαφωνούμε ως προς το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνίας, της οικονομίας. Δεν χρειάζονταν σε αυτή την ερώτηση να το θέσουμε, άρρωστε έχουμε διαμέτρου αντίθετες απόψεις δομικής φύσεως. Δεν περίμενα όμως να έχουμε και ως προς τις αποζημιώσεις. Δηλαδή, εσείς να λέτε ότι μια μεγάλη βιομηχανία, που ναι, είναι το κεφάλαιο, που έχει πάθει εκατομμύρια ζημιών, να αποζημιωθεί με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου στο 100%, ενώ θα μπορούσε να έχει ασφαλίσει την παραγωγική της διαδικασία, ενώ εγώ σας λέω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από το 70%, γιατί μια μεγάλη βιομηχανία, ένα μεγάλο κεφαλοκρατικό μοντέλο παραγωγής, θα έπρεπε να μεριμνήσει, να έχει
ασφαλίσει την παραγωγική του διαδικασία, όπως γίνεται στον υπόλοιπο καπιταλισμό. Λέμε τώρα, δεν περίμενα λοιπόν να έχουμε παρακαλώ, και αυτή τη διαφωνία. Θα περίμενα τουλάχιστον... Ας τον αφήσουμε να πει αυτά που θέλει να πει ο κύριος Υπουργός. Για τα ποσοστά λέμε. Θα περίμενα λοιπόν να είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Τουλάχιστον... Εγώ δεν σας διέκοψα. Κύριε συναδελφέ, δεν γίνεται. Αφού γνωρίζετε πολύ καλά τη διαδικασία, δεν γίνεται προφανώς, αυτό. Προφανώς διαφωνώ στο γεγονός, όπως σας είπα. Δεν αποζημιώνεται κάποιος στο 100% χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Σας έφερα ένα παράδειγμα στο οποίο είμαστε αντίθετοι. Όμως, κοινός τόπος όλων θεωρώ ότι είναι μια βασική παραδοχή. Και αυτή η παραδοχή είναι ότι η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Και σε όλες τις διαστάσεις. Δεν ήταν ίδιες οι κλιματικές συνθήκες πριν από λίγα χρόνια, ίδιες τώρα. Και σίγουρα νέα δεδομένα έχει δημιουργήσει και στις αντοχές των υποδομών. Οι υποδομές που είχαν δημιουργηθεί πριν από δεκαετίες ή οι υποδομές που είχαν κατασκευαστεί με βάση τα δεδομένα άλλων κλιματολογικών συνθήκων είναι εκτεθειμένες στις πιέσεις της κλιματικής κρίσης. Πάντα λοιπόν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο δοκιμάζει τις υποδομές. Και όταν πρόκειται για ένα τέτοιο πρωτόγνωρο φαινόμενο, υπάρχουν υποδομές που δεν αντέχουν, όπως έγινε και στον Ιαννό, όπου οι υποδομές δεν άντεξαν. Υπήρχαν υποδομές που δεν άντεξαν και είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στο Μουζάκι και αλλού. Περιοχές στις οποίες έγιναν παρεμβάσεις θωράκισης, έγιναν νέες υποδομές. Στην περίπτωση της κακοκαιρίας Ντάνιελ, είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε άλλες περιοχές, όπως ο Παλαμάς, η Λάρισα, οι περιοχές της Κάρλας, η Φαρκαδόνα και αλλού. Άρα, περιοχές οι οποίες φυσικά και πρέπει να γίνουν σημαντικές και δομικές παρεμβάσεις, όπως σημείωσε και ο Πρωθυπουργός. Διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Ενός οργανισμού όπου με σκοπό να έχει το κεντρικό σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και η προώθηση μόνιμων λύσεων στον τομέα της άρδρευσης. Το υδατικό ζήτημα απασχολεί τη Θεσσαλία και το γνωρίζετε πολύ καλά εδώ και τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Και ήρθε η ώρα να το επιλύσουμε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έργα λοιπόν έγιναν, γίνονται και σίγουρα θα γίνουν πολλά ακόμα, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι το ελάχιστο χρέος που έχουμε να κάνουμε απέναντι στη Θεσσαλία και στους Θεσσαλούς. Όλοι μαζί λοιπόν θα εργαστούμε, και το μαζί εννοώ όλοι μαζί, για να ορθοποδήσει η Θεσσαλία και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πορεία ανάπτυξης που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούμε, πρέπει και όπως σας είπα, είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ.